Τώρα που είπατε για εκκλησία, να σας ρωτήσω κάτι. Οι αποφάσεις Ιεράς Συνόδου, εσείς πώς τις βρίσκετε, και ιδιαίτερα τις αντιδράσεις που λένε Ανάσταση 9 η ώρα το βράδυ, κάποιοι διαφωνούν για το τυπικό Σοφία, της πρωτοσύνης. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχω συνηθίσει να κάνω Ανάσταση 9. Εις την ηρωική ποταμιά από την οποία κατάγομαι, και επειδή ο παπάς είχε καμιά δεκαριά κολλιά να γυρίσει, κάθε μια ώρα και μια Ανάσταση. Δηλαδή, ποιο είναι το κακό? Ναι. Ποιο είναι το κακό? Είναι μια συμβολική, θρησκευτική πράξη. Την κάνεις, λαμβάνεις το φως, πας στο σπίτι σου και τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Γιατί, ποια είναι η ενόχληση, για να καταλάβω, τι ενοχλεί? Για παράδειγμα, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων, κύριος Κύριος Αμβρόσιος, που τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έστειλε μία επιστολή στην Ιερά Σύνοδο, στα μέλη της Ιεράς Συνόδου και στην Αρχιεπίσκοπη, εκφράζοντας την αντίδρασή του για την προγραμματισμένη Ανάσταση στις 9 η ώρα. Γιατί άλλο να βρίσκει σε ένα χωριό και έτσι να προγραμματίζει ο ιερέας να κάνει Ανάσταση σε 5 χωριά, και άλλη να είναι η απόφαση Ιεράς Συνόδου, και δεν ξέρω, έχουμε τη χαρακτηριστική κάρτα για να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, ότι ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο 24ωρο, σου λέει, δύο φορές την Ανάσταση. Ότι δεν είναι τυχαία η ώρα που, σύμφωνα με τη θρησκεία μας, ότι γίνεται τα μεσάνυχτα. Κρίμα. Σοφία μου, έχω το λόγο να... Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ενοχλεί? Εντάξει, τον Αμβρόσιο τον σέβομαι, είναι, ξέρω εγώ, γνήσιος, είναι... Ωραία, τι έγινε? Τι έγινε? Όταν έχω μπροστά μου μια τεράστια απειλή, και κάθε φορά το λέω. Και το λέω και σε ιεράρχες. Και το λέω και σε ηγουμένους. Παιδιά, ακούστε πώς θα σκέφτεστε. Εάν ήταν εδώ ο Χριστός, ήταν εκεί δίπλα απέναντι, και του έθετε στο γεγονός ότι έχω θανάτους ένα πίσω από τον άλλο, μπορώ να πάω 3 ώρες μπρος ή πίσω μια εκδήλωση, στην κορυφαία ίσως, θρησκευτική εκδήλωση? Ο Χριστός θα έλεγε όχι, πριτς, θέλω στις 12. Απλά είναι τα πράγματα, Σοφία, δεν χρειάζονται, ξέρω εγώ. Αλλά τι μου λέει τώρα ο Αμβρόσιος? Εντάξει, συμφωνώ στα 9, σε ένα διαφωνώ. Μάλιστα. Ωραία, ξεκάθαρη η άποψή σας και το επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε πολύ λογικό. Κάπως έτσι σκέφτονται οι περισσότεροι, βέβαια. Αλλά γυρίζουμε στο Σαρ σήμερα, 1827. Μιλήσαμε για... Μια και είπα σήμερα για Ανάσταση, Σοφία. Ξέρεις, τόσα χρόνια ο αγιογράφος της Ορθοδοξίας έχει δημιουργήσει πολλές σπουδαίες εικόνες, όπως τελευταίως την Επτάσπαθη, την οποία όλος ο κόσμος την έβαλε στο σπίτι. Αλλά τόσο όμορφη εικόνα, σαν την εικόνα της Αναστάσεως, εγώ δεν έχω δει.